πριν καν βγει αυτή η νέα ανακοίνωση από την στατιστική υπηρεσία, είχαμε πει ότι σε λίγο καιρό, εάν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, τα είπαμε μόλις προχθές, ο μη ενεργός πληθυσμός θα είναι περισσότερος από τον ενεργό πληθυσμό. Αυτό, κυρία Δουλειράκη, τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερες αναλύσεις για να καταλάβουμε ότι το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα είναι πραγματικά τραγική, εκρηκτική. Ήδη δηλαδή ζούμε στη χώρα μας μια μεγάλη τραγωδία. Και αυτό διαφαίνεται και από τα νέα στοιχεία για τα ποσοστά ανεργίας. Και μάλιστα είπαμε προχθές και το λέω και σήμερα ότι εάν το επόμενο διάστημα δεν υπάρξει ανάπτυξη, όταν τρέχουμε με μηδενικούς ρυθμούς ανάπτυξης, το επόμενο διάστημα η κατάσταση θα είναι πολύ πιο χειρότερη από ό,τι είναι σήμερα. Μάλιστα. Βεβαιότητα την ίδια ώρα υπάρχουν πάρα πολλές ειδήσεις μετά από αυτά τα οποία αναφέραμε στατιστικά από τη δική μου την πλευρά, εγώ ακούγοντας το δικό σας σχόλιο από την άλλη. Εντολές για δραστική μείωση των μισθών, περιορισμό των προσλήψεων συμβασιούχων, συγχωνεύσεις και καταργήσεις δομών. Εντός του 2014 έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών στις Διοικήσεις το ΔΕΚΟ από τη μία. Υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά συνεδριάζει σήμερα το πρωί το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Στο επίκεντρο το πόρισμα της Επιτροπής Αξιολόγησης Δομών και Προσωπικού του ΕΟΠΗ, οργανισμός δηλαδή παροχής υπηρεσιών υγείας, το οποίο προβλέπει την μετατροπή του οργανισμού σε αγοραστή υπηρεσιών υγείας και πάει λέγοντας. Έτσι, αυτό είναι το σχέδιο της κυβέρνησης, κυρία Δουλειράκη, ιδιωτικοποίηση των πάντων. Να σας πω μια είδηση, την έμαθα χθες το βράδυ. Όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 8,5 δισεκατομμύρια εισφοροδιαφυγή, ακούστε, 8,5 δισεκατομμύρια που εάν μπορούσαν να πατάξουν την εισφοροδιαφυγή, που ήταν διακαής πόθος υποτίθεται των τελευταίων κυβερνήσεων, δεν θα χρειαζόταν να πάρουν όλα αυτά τα μέτρα, ούτε τα προηγούμενα μέτρα. Και μαθαίνω χθες ότι από την τεχνική επιθεώρηση εργασίας μπαίνουν σε διαθεσιμότητα εργαζόμενοι. Τι είναι η τεχνική επιθεώρηση και η κοινωνική επιθεώρηση εργασίας? Είναι ο μοναδικός ελεγκτικός μηχανισμός που έχει μείνει για να ελέγξει τη εισφοροδιαφυγή. Και εκεί υπάρχουν διαθεσιμότητες, δυστυχώς. Παρά τις εξαγγελίες του κυρίου Δένδια, του κυρίου Βρούτσι, ανατακτά χρονικά διαστήματα, ότι η αναβάθμιση και η επάνδρωση του ΣΕΠΕ είναι σε πρώτη προτεραιότητα. Ζούμε λοιπόν ένα θέατρο παραλόγου για άλλη μια φορά. Βλέπουμε ότι αντί να λύνονται προβλήματα, δημιουργούνται προβλήματα, με αποτέλεσμα αυτό που σας είπα προηγουμένως, να υπάρχει αυτό πραγματικά το εκρηκτικό μείγμα που το επόμενο διάστημα πιστεύω ότι θα λειτουργήσει εντελώς αρνητικά για το 2014.